το ακίνητο είναι αυθαίρετο από το 88, τέλειο 88, αρχές 89. Και δεν είχαμε λάβει ουδέποτε άλλη ειδοποίηση. Ξαφνικά βρέθηκαν οι φάκελοι. Ξαφνικά βρέθηκαν, ας πούμε, τα πρόστιμα. Όχι, παιδιά, πάντα βεβαιωνόντουσαν τωρινά και παλιά πρόστιμα. Μα πρώτη φορά βεβαιώθηκαν αβεβαίωτα. Δεν μπορώ να απολογηθώ, παιδιά, για αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω να σας πω ποιοι και πόσοι. Μπορεί κάποιοι να μην είχαν ειδοποιηθεί, παιδιά. Μπορεί κάποιοι να μην είχαν ειδοποιηθεί και να ειδοποιούνται τώρα. Είναι το 99, ξέρουμε ότι έχουν παραγραφεί. Έχει περάσει 20 ετία. Αυτό μας ξενίζει. Μετά τις αποκαλύψεις στις Crete TV και τα αυθαιρέτα, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων έχουν χάσει τον ύπνο τους, καθώς ανακοινούνται παλιές υποθέσεις και με τους ίδιους να λαμβάνουν για πρώτη φορά ειδοποιητήρια για πρόστιμα που βεβαιώθηκαν μετά από 20 και πλέον χρόνια. Αυτό μπορεί να το κρίνουν οι υπηρεσίες οι οποίες είναι εντεταλμένες να εφαρμόσουν την νομοθεσία και για τον καταλογισμό των προστήμων και για το ποιες αυθαιρεσίες έχουν συμβεί. Πιστεύετε ότι έχει υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση? Από όσο γνωρίζουμε και από τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης διενεργούνται έλεγχοι για τα αυθαίρετα, για το αν έχουν, για τη δράση κυκλωμάτων στις πολεοδομίες και από τις εισαγγελικές αρχές μετά από καταγγελίες έχουν διεξαχθεί έρευνες, οι οποίες έχουν την εντύπωση ότι είναι σε εξέλιξη και κάποια στιγμή θα δώσουν αποτελέσματα. Και μπορεί η Λότζια να κρατά κλειστά τα χαρτιά της, όμως τις αποκαλύψεις σχολιάζουν στελέχη του τεχνικού επιμελητηρίου. Όποια και αν ήταν η αιτία, όπως και να ήταν η αιτία, αν για τον οποιονδήποτε λόγο περιέλθει σε γνώση αρχής ότι συμβαίνει το α, β ή γ ή ότι δεν έχει καταλογιστεί αυτό που ο νόμος ορίζει, η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη, κάθε υπηρεσία, να εφαρμόσει αυτά που ορίζει ο νόμος. Δεύτερο σοκ για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, ότι τα πρόστιμα των αυθαιρέτων δεν παραγράφονται. Όπως δήλωσε η Διευθύντρια της Πολεοδομίας Ηρακλείου, παρά τις αντιθέτου αναφορές αρμόδιων αντιδημάρχων. Το πρόστιμο του αυθαιρέτου δεν παραγράφεται. Γιατί ούτε είναι... δηλαδή και σε 20 χρόνια, ούτε σε 20 ούτε σε 5 δεν παραγράφεται. Όταν όμως κινηθούν οι διαδικασίες μισό χρόνο, ένα χρόνο πριν την παραγραφή, ουσιαστικά επανεκκινείται αυτός ο χρόνος της 20ετίας. Συνήθως αυτός ο χρόνος της 20ετίας μειώνεται στη δεκαετία μετά, αλλά πάλι όταν ξαναφτάσει το τέλος της δεκαετίας, πάλι επανεκκινείται. Άρα, σαν λέξη παραγραφή δεν στέκει. Σαν λέξη παραγραφή δεν στέκει γενικότερα. Γενικότερα. Όταν λοιπόν ακούμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής, δεν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, υπάρχει παράταση. Ουσιαστικά είναι παράταση. Το θέμα είναι ότι παραγραφή δεν υπάρχει με την έννοια ότι εφόσον παραγραφεί, ουσιαστικά βεβαιώνεται στους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι ήταν αρμόδιοι για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κάποιος δημόσιος υπάλληλος να κληθεί να πληρώσει κάποια υπέρογκα ποσά. Πέφτω όπως πέφτει και ο κόσμος από τα σύννεφα και σας είπα ότι εκκρεμεί μια συνάντησή μας με τη Δημοτική Αρχή. Το τεχνικό επιμελητήριο καλεί τους οικιστές να υποφεληθούν της ευνοϊκής ρύθμισης για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων τους. Καθώς με αυτή τη διαδικασία τα πρόστιμα αυτά, ακόμα και βεβαιωμένα να είναι, μπορούν να παραγραφούν ή να διαγραφούν ή να συμψηφιστούν σε ένα πολύ πιο ευνοϊκό ποσό.